Μάχη με το χρόνο κάτω από τον καυτό ήλιο δίνουν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ που ξεκινούν προσπάθεια για να διασωληνώσουν επί τόπου 35χρονο δικυκλιστή θύμα τρομακτικού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στην παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της βάσης των Γουρνών. Φέρε το σετ της διασωλήνωσης, φέρε. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν γίνεται τώρα. Τώρα πριν δύο εβδομάδες ξανά έγινε πάλι. Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι εδώ. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής και διερχόμενοι οδηγοί παρακολουθούν τις προσπάθειες και προσπαθούν να προστατέψουν με ομπρέλες το θύμα και τους διασώστες που παλεύουν να κρατήσουν στη ζωή το μοτοσυκλετιστή. Πάμε. Είναι σε κακή κατάσταση. Πολύ. Από ό,τι είδα κι εγώ, δύσκολο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσυκλετιστής βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Εθνική Οδό στην Παλιά και λίγα μέτρα παρακάτω, στη γνωστή διασταύρωση Καρμανιόλα, επιχείρησε να στρίψει προς την πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών. Με συνέπεια, να βρεθεί στις Ρόδες διερχόμενο αυτοκινήτου, το οποίο είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Οι συνέπειες ήταν μοιραίες και συνοδεύτηκαν από το βαρύτατο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή που φαίνεται να έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις. Ωστόσο, παραδόθηκε διασωληνωμένος και σταθεροποιημένος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου.